Την Ιωάννα την Θεοδωράκη και την Ελένη την Κοντορίνη. Είναι μέλη του Συλλόγου Νέων Σελήνου Ανθός. Έχουμε συνδεθεί και στο παρελθόν με τα παιδιά εκεί, με τους νέους, με τα μέλη της ομάδας του Συλλόγου. Πάμε να μας μεταφέρουν το κλίμα και από την περιοχή της Παλαιόχωρας. Την καλησπέρα μας, παιδιά. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην Παλαιόχωρα. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός από τη μία του φωτισμού και απ' την άλλη του κόσμου που βλέπω από πίσω σας. Και τώρα έχει αρχίσει, οπότε είμαστε ακόμα στην αρχή, να ξέρετε. Σε λίγο θα έχει ακόμα περισσότερο. Δεν έχει έρθει ο Άγιος Βασίλης. Για βάλτε μας λίγο στο κλίμα. Πού ακριβώς βρισκόσαστε? Είμαστε στο κεντρικό δρόμο της Παλαιόχωρας. Έχουμε κλείσει ένα μεγάλο κομμάτι και έχουμε φτιάξει διάφορα σπιτάκια που έχουμε διάφοροι συλλόγοι με διάφορα πράγματα που πουλάνε. Αυτό εδώ που βλέπετε πίσω μας είναι το σπιτάκι του Άγιου Βασίλη. Το έχουμε φτιάξει με πολύ κόπο και μεράκι. Σε λίγο θα έρθει ο Άγιος Βασίλης για να μοιράσει χαρά, να βγάλει φωτογραφίες. Τα παιδάκια θα γράψουν γράμματα. Από πίσω μας έχουμε και face painting από εκείνη τη μεριά για να βάζουν τα παιδάκια όπως έχουν βάσει. Και όπως βλέπετε και στο βάθος είναι όλοι οι πάγοι με όλους τους συλλόγους που έχουν έρθει, έχουμε ενωθεί με όλους τους συλλόγους για να φέρουμε το γιορτινό κλίμα στην Παλαιόχωρα, γιατί πραγματικά είναι η πιο όμορφη εποχή του χρόνου, οπότε αξίζει. Η πιο όμορφη εποχή του χρόνου, αν άκουσα καλά. Ξέρετε, οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει την Παλαιόχωρα, όπως και άλλες περιοχές, με το καλοκαίρι, με τις διακοπές, με αυτή την περίοδο. Αλλά βλέπουμε τη ζωή που έχει αυτή η περιοχή και τη ζωντάνια και μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε στο κομμάτι, προσπαθούμε να κάνουμε και αυτό σαν και ένα από τους στόχους του συλλόγου μας, να μπορούμε να δώσουμε χαρά και στους ντόπιους και να μπορούμε και να προσελκύσουμε, γιατί όχι, και κόσμο και έχει κόσμο σαν καιρινή περίοδο. Και είμαστε σίγουροι ότι χαρά έχουμε δώσει στους ντόπιους δύο μέρες. Μάλιστα, είναι εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό. Εμείς τι να ευχηθούμε, το μήνυμα εκεί της Παλαιόχωρας, με αυτό να κλείσουμε. Ποιο είναι? Το μήνυμα της Παλαιόχωρας, σας ακούμε. Το μήνυμα της Παλαιόχωρας ποιο είναι που στέλνει σε όλη την Κρήτη? Εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε οι γιορτές να είναι όλοι ενωμένοι, να είναι όλοι με την οικογένειά τους, με την οικογένειά τους, να περάσουν όμορφα μαζί, χωρίς στεναχώρια όσο γίνεται και γενικότερα να ενωθούμε, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι εποχές, οπότε σίγουρα όσο με το τη χαρά δώσουμε αυτές τις μέρες και έχει ο κόσμος αυτές τις μέρες, τόσο και ωραία θα είναι. Τους χαιρετισμούς μας, παιδιά, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.